Εντάξει, η εθνική είναι κάτι που νομίζω όλοι οι Κύπροι θέλουν να αγωνιστούν. Είναι κάτι διαφορετικό. Παίζεις για τη χώρα σου, η οποία είναι τιμή του κάθε Κύπρου καλωσφαιριστή να παίζει για τη χώρα του. Που πιστεύω ότι είναι κάτι συναρπαστικό αυτό. Mm-hmm. Είναι κάτι που θα ήθελε οποιοδήποτε να είναι. Πώς ξεκίνησες εσύ να παίζεις μπάσκετ, τι ήταν αυτό που σε ρώτησε να μπει στο γήπεδο και να πιάσεις την πορτοκαλί μπάλα? Εντάξει, ξεκίνησα πρώτα με το ποδόσφαιρο, μετά σταμάτησα το ποδόσφαιρο και μετά αποφάσισα να ακολουθήσω ένα άθλημα το οποίο είναι άθλημα επαφής περισσότερο και με τράβηξε το μπάσκετ. Ξεκίνησα στις ακαδημίες του Κερανού Στροβόλου με τον προπονητή Αντώνη Ρουσάκη. Έμεινα εκεί 1-2 χρόνια. Μετά ακολούθησα τον coach τον Αντώνη Ρουσάκη. Πήγα μαζί του στις ακαδημίες που έχει φτιάξει εκείνος και μετά σιγά σιγά με όθησε στο ΑΠΟΕΛ. Όπου έμεινα 3 χρονιές εκεί. Την πρώτη χρονιά ήμουν στους παιδες μαζί με τον coach τον Κονκάκη. Μετά πήγα στους έφηβους εγώ και ήταν ο προπονητής, ο coach ο Κώστας ο Εγγλέζος, ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ. Είχατε και επιτυχίες, θυμάμαι, στους έφηβους. Ναι, μετά ήρθε ο coach ο Λούσιος Αγαλής. Τον πρώτο χρόνο μαζί πήραμε το κυπέλλο. Και τη δεύτερη χρονιά πήραμε το πρωτάθλημα μαζί με ο coach. Ένας εξωτερικός προπονητής, τον εκτιμώ πολύ. Μετά έχω φύγει από το ΑΠΟΕΛ. Πήρα την απόφαση να πάω στην Ομόνια, όπου ήταν στη Β' κατηγορία. Πήρα κάποιες εμπειρίες εκεί, με βοήθησε πολύ ο coach ο Κυριάκος Αδάνου, 2 χρονιές στην Ομόνια. Αν δεν κάνω λάθος, διακόπτω για να κάνουμε λίγο κουβέντα, μην τα πάρεις μονοπλευρά. Αν δεν κάνω λάθος, με τον coach τον Αδάμο, έλειψες πολύ το σούτ σου. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Ναι, όντως αυτό είναι αλήθεια. Όταν ήμουν στο εφηβικό επίσης, δεν σουτάρα πολύ. Ο coach ο Αδάμου σιγά σιγά άρχισε και με βοήθησε να αναπτύξω κάποια στοιχεία που είδε ότι είχα, αλλά δεν ήταν σε ψηλό επίπεδο, ώστε να μπορώ να ανταπεξέλθω και στην πρώτη κατηγορία στο μέλλον. Με βοήθησε πάρα πολύ την πρώτη χρονιά και τη δεύτερη χρονιά. Μετά πήγαμε στην πρώτη κατηγορία, όπου έχω μείνει τη μισή σεζόν εκεί. Πώς σου φάνηκε αυτή η μετάβαση από τη δεύτερη στην πρώτη κατηγορία? Γιατί σίγουρα πολλές οι διαφορές. Στη δεύτερη κατηγορία δεν υπάρχουν ξένοι. Στην πρώτη κατηγορία, τη χρονιά που πήγες, ήταν 5 ξένοι. Οπότε ήταν πολύ μεγάλη διαφορά. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Στη δεύτερη κατηγορία, αν πας για να δουλέψεις περισσότερο σε μια ομάδα όπου μπορεί να σε βοηθήσει, πας για να δουλέψεις για να μπορείς να φύγεις στην πρώτη κατηγορία. Εγώ αυτό έχω κάνει. Έχω πάει στην πρώτη κατηγορία μαζί με την Ομόνια. Και μετά έχω πάρει την απόφαση να ξαναπάω στη Β' κατηγορία. Πήγα στη Β' κατηγορία, πήγα στον Αχιλλέα Κανακλείο που ήταν ο coach ο Λούις ο Γαλής πάλι. Όπου έχω μείνει τη μισή σεζόν μαζί του. Με βοήθησε πάρα πολύ. Πήγαμε στους τελικούς, αλλά δεν τα καταφέραμε. Και μετά ήρθε ο coach ο Μιχάλης Τσαγκαρίδης, όπου ήταν εξαιρετικός, με βοήθησε πάρα πολύ, ειδικά και αυτός πάρα πολύ με το σουτ. Και μετά έχω φύγει και πήγα στην ΕΘΑ. Πού είσαι μέχρι σήμερα. Πάμε λίγο όμως λίγο πίσω, στη μετάβαση από την Ομόνια στον Αχιλλέα. Τι ήταν αυτό που σε ώθησε να πας? Γιατί βλέπουμε, ακούω ότι ήταν ο προπονητής του πρώτα απ' όλα, που τον ήξερε, τον Λουίντο Σαγκαλή. Ναι. Ήταν ένας από τους λόγους αυτούς, ή ήταν κυρίως ότι έψαχνες να βρεις αγωνιστικά λεπτά? Και τα δύο. Εντάξει, το ότι κάποιος δεν έχει αγωνιστικά λεπτά, ίσως ήταν και ξένοι αυτό. Ήταν 5 από τη θύμω οι ξένοι. Ναι, ήταν 5. Και εγώ βασικά ήθελα να είχα κάποιο ρόλο σε κάποια ομάδα. Οπότε αν έχω
πήρα την απόφαση να πάω στον Αχιλλέα που εκεί ήξερα και τον προπονητή, με ξέρει αυτός, μου έδωσε χρόνο αρκετό, μπορώ να πω, με βοήθησε πάρα πολύ και το εκτιμώ και το σέβομαι αυτό και αυτό έχει γίνει. Και μετά ήρθε η επιστροφή σου στην πρώτη κατηγορία. Από ό,τι θυμάμαι, ο κότσο Μπιτζάνης σε είχε επιλέξει. Ο κότσο Μπιτζάνης, ο οποίος σε κάποιες κατηδίαν συζητήσεις που είχαμε κάνει, μου είχε πει ότι οργώνει όλα τα γήπεδα, πηγαίνει από γήπεδο σε γήπεδο για να βρει παίχτες να φέρει στην ομάδα της ΕΘΑ. Ένας από αυτούς ήσουν εσύ. Τι ήταν αυτό που σε έπεισε να επιστρέψεις στην πρώτη κατηγορία? Η αλήθεια είναι ότι με τον coach μιλήσαμε τηλεφωνικώς. Εγώ του ζήτησα κάποια πράγματα, αυτό τα δέχτηκε. Ήταν ευθέως, όπως ήμουν και εγώ, απέναντί του. Και από ό,τι θυμάμαι, καλά-καλά έχω κάνει μια προπόνηση και ξεκίνησα βασικός. Το θυμάμαι πολύ καλά, το περιέγραφα και το παιχνίδι με την Ομόνοια ήταν. Ναι. Και είχαμε κάνει πάλι μια κουβέντα για σένα πριν τον αγώνα με τον coach Μπιτζάνη. Και μου λέει: δεν ξέρω αν θα το χρησιμοποιήσω σήμερα. Εντάξει, πρώτο παιχνίδι, μια προπόνηση έχει κάνει το παιδί μαζί μας. Και σε βλέπω βασικό. Και ναι. Έπαθα, ναι, έπαθα πλάκα κι εγώ. Και εγώ έχω πάθει σόγια εκείνο το παιχνίδι, αλήθεια. Ο coach Μπιτζάνης είναι ένα άξιο εγώ προπονητής. Με έχει βοηθήσει αφάνταστα. Μόνο και μόνο που μου έδωσε την ευκαιρία να έρθω στην πρώτη κατηγορία και να έχω και κάποιο ρόλο. Μετά εντάξει, ήρθε ο κορονοϊός, μετά από 7-8 παιχνίδια από ό,τι θυμάμαι. Σταματήσαμε για 7 μήνες και ξεκινήσαμε τη νέα σεζόν με την ΕΘ. Mm-hmm. Πού φτάσατε μέχρι σήμερα, ολοκληρώθηκε η σεζόν για εσάς. Πώς την κρίνεις τη φετινή σεζόν της ΕΘΑ? Εντάξει, εγώ πιστεύω είμαστε, καταρχάς είμαστε η πιο νεανική ομάδα. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιος Κύπριος παίχτης που είχε την εμπειρία να τα προηγούμενα χρόνια στην πρώτη κατηγορία με αγωνιστικά λεπτά. Δεν υπήρχε κανένας Κύπριος, η αλήθεια. Πιστεύω ότι εντάξει, σχετικά τα πήγαμε καλά όλα τα παιδιά. Είχαμε και κάποιες ατυχίες, αλλά έτσι είναι το μπάσκετ. Σίγουρα. Είχατε κάνει και κάποιες καλές νίκες, όπως αυτή απέναντι στην ΑΕΚ, πολύ μεγάλη νίκη εκείνη. Σίγουρα. Νίκες που σας έδωσαν έτσι την ελπίδα ότι μπορείτε για κάτι καλύτερο. Εντάξει, ήρθαν και κάποια ατυχή αποτελέσματα όπως είπες και εσύ. Συγκεκριμένα θυμάμαι το παιχνίδι με τον ΑΠΟΠ στην έδρα σας, στο Ελευθερία, ναι, που χάθηκε στο τέλος. Είχατε όμως, ήσασταν γενικά ήσασταν ανταγωνιστική ομάδα, παρά το νεανικό της ηλικίας. Και δεν είναι μόνο ότι ήταν νέοι. Μόνο οι Κύπροι, ήταν και οι ξένοι σας ρούκοι στην Ελλάδα. Ναι, εντάξει. Βασικά το ένα στόχο που το πετύχαμε μπορώ να πω ότι είμαστε ανταγωνιστικοί πάρα πολύ μέσα στο γήπεδο. Εξάλλου και με τον Απόλλωνα, από ό,τι θυμάμαι, πήγαμε στην παράταση και με την Ομόνοια πήγαμε στην παράταση. Και τον Κεραυνόν, το πρώτο παιχνίδι, από ό,τι θυμάμαι, τον έχουμε κοντράρει αρκετά. Σχετικά μπορώ να πω τα πήγαμε καλά, μας έλειπε η εμπειρία. Η αλλαγή με τον coach στο Μικονιάτη, ο οποίος είχε μια φήμη πως δουλεύει πολύ με νεαρά παιδιά. Ναι. Εντάξει, δεν το ξέραμε. Εμείς ό,τι ακούσαμε από τα ελλαδίτικα site και συναδέλφους από εκεί. Πώς ήταν η συνεργασία μαζί του? Εντάξει, το να έχει γίνει μια αλλαγή προπονητή. Είμαστε, όπως είπα, και πιο νεανική ομάδα. Δυσκολευτήκαμε λίγο να προσαρμοστούμε σαν ομάδα, αλλά στην τελική νομίζω βγήκε πάρα πολύ καλά. Έχουμε κάνει, νικήσαμε και τον ΑΠΟΠ, νικήσαμε και την ΑΕΛ. Και καλά-καλά πήγαμε στα προημιτελικά κυπέλλου μαζί με τον Κεραυνό και νομίζω, εντάξει, τα πήγαμε αρκετά καλά με τον Κεραυνό, μπορώ να πω. Κοντραριστήκαμε αρκετά, αλλά μείναμε από δυνάμεις. Εντάξει, φυσιολογικό είναι αυτό απέναντι σε μια ομάδα με τόση εμπειρία και τόσα παιχνίδια μέσα στη σεζόν. Έχει και τη λογική του, αλλά ήσασταν αρκετά ανταγωνιστικοί, γι' αυτό το έχει αναγνωρίσει νομίζω όλος ο κόσμος που παρακολούθησε φέτος την πορεία της ΕΘΑ. Πες μου κάτι, τον καιρό της καραντίνας, εκείνο το 7 μήνο που είπαμε ότι μείνατε χωρίς προπονήσεις, πώς δούλευες εσύ, τι σε κρατούσε για να δουλέψεις, να συνεχίσεις να δουλεύεις? Εντάξει, αλήθεια δεν ήξερα στην αρχή πώς να ανταπεξέλθω λίγο, γιατί έπρεπε να στέλνεις μήνυμα, το τι να κάνεις μέσα στο χώρο. Η αλήθεια είναι προσπάθα, τρέχω λίγο, μία μπάλα σε κανένα πάρκο αφού τα γήπεδα είναι όλα κλειστά. Μετά έχουμε ανοίξει λίγο το καλοκαίρι, λίγο γυμναστήριο, λίγο μπάσκετ. Και μετά ήρθε ο Σεπτέμβρη σιγά σιγά,
Και ξεκινήσαμε σιγά σιγά την προετοιμασία που, εντάξει, όχι μόνο στον χρόνο του μπάσκετ, αλλά γενικά υπήρχαν πολλοί τραυματισμοί λόγω αυτήν της πανδημίας. Σωστό. Επίσης κάτι που θα επαναληφθεί και τώρα, καθώς το πρωτάθλημα για εσάς έχει τελειώσει. Θα ξεκινήσει πάλι Σεπτέμβρη, θα μπείτε προετοιμασία, άρα Οκτώβρη αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ναι. Είναι μεγάλο διάστημα πάλι. Ναι. Αυτό πώς θα το διαχειριστείτε, γιατί μιλάμε για δύο χρόνια συνεχόμενα που γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ προσωπικά. Ναι, ναι. Εγώ σίγουρα θα δουλέψω με κάποιον προπονητή, με ένα γυμναστή, ο οποίος θα μπορεί να βοηθήσει να μου προσφέρει, ώστε να βελτιωθώ και να μπορώ να ανταπεξέλθω με τη νέα χρονιά. Mm-hmm. Ωραία. Είναι αρκετά σημαντικό για έναν παίκτη να έχει ένα κίνητρο για να συνεχίζει να προπονείται. Ναι. Εντάξει, αυτό το κίνητρο συνήθως είναι οι αγώνες. Ότι κάθε εβδομάδα έχουμε αγώνα, άρα αυτό. Τώρα που τελείωσε πιο νωρίς η σεζόν, αυτό πώς εσύ πιστεύεις ότι μπορείς να το διαχειριστείς? Εντάξει. Καταρχάς, η αλήθεια είναι ότι μια μείωση των ξένων, είναι ένα κίνητρο για όλους τους Κύπριους. Mm-hmm. Το ότι από 5 έχουν μειωθεί στους 3. Οπότε νομίζω τώρα είναι στο χέρι των όλων των Κύπρων καλαθοσφαιριστών να πάρουν τις ευκαιρίες τους για να μπορούν να βελτιωθούν και να μπορούν να δείξουν κίνη μέσα στο γήπεδο. Mm-hmm. Άρα πιστεύεις ότι το κίνητρο που θα πάρεις, που δίνεις εσύ σαν Μιχάλη στον εαυτό σου, είναι το γεγονός ότι η μείωση του ξένων πρέπει να αποδείξεις εσύ ότι αξίζεις μια θέση στην πεντάδα. Αυτό θες να μου πεις? Ναι. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και πρέπει να το ακολουθήσουν και άλλα παιδιά. Νομίζω μιλάς με παιδιά, όχι νομίζω, σίγουρα μιλάς με παιδιά της ηλικίας σου, τα οποία πάνω κάτω έχετε τους ίδιους στόχους. Να πάρετε μια θέση μέσα στην πεντάδα, σε οποιαδήποτε ομάδα και αν είναι, έναν δυνάμωμο στην ΕΔΑ. Άρα η μείωση των ξένων θεωρείς ότι έκανε καλό στο κυπριακή καλαθόσφαιρα? Σίγουρα ναι, γιατί υπάρχουν και ακαδημίες οι οποίες είναι το μέλλον της κυπριακής καλαθόσφαιρας. Το ότι έχει γίνει μείωση των ξένων νομίζω είναι για μένα προσωπικά, εγώ έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ, ειδικά μόλις το έχω ακούσει, γιατί ήξερα ότι θα έχω περισσότερες ευκαιρίες, περισσότερο χρόνο όπως όλα τα παιδιά, και νομίζω, πιστεύω ότι όλοι οι Κύπροι τα πήγαμε πολύ καλά φέτος. Mm-hmm. Σου έδωσε παραπάνω κίνητρο να δουλέψεις μες στο γήπεδο? Γιατί... Σίγουρα, από τη στιγμή που υπάρχει μείωση των ξένων σημαίνει θα πάρει περισσότερες προσπάθειες ο Κυπρίος, θα δείξει τι μπορεί να κάνει περισσότερο ο Κύπριος καλαθοσφαιριστής. Είναι κάτι το οποίο ενθουσιάζει κάθε παίχτη, νομίζω. Mm-hmm. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Γιατί άκουσε και η άλλη άποψη που λένε ότι τώρα που υπάρχει υποχρεωτικά η μείωση των ξενών και άρα η παρουσία Κυπρίων καλαθοσφαιριστών, άρα οι Κύπροι δεν θα δουλεύουν, θα ξέρουν ότι έχουν τη θέση τους εκεί. Αυτό εσύ πώς απαντάς σε μια τέτοια πρόταση? Εντάξει, εγώ η αλήθεια δεν το πιστεύω πολύ αυτό, γιατί από τη στιγμή που υπάρχει μείωση σημαίνει κάποιος άλλος θα δουλέψει ή κάποιος άλλος θα του φάει τη θέση. Mm-hmm, μπράβο, πολύ καλό αυτό που λες. Είναι και το κεφάλαιο Εθνική, το οποίο σίγουρα όλοι έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας, θέλετε να αγωνιστείτε κάποια στιγμή με την εθνική ομάδα. Οπότε θεωρούμε ότι αυτή η μείωση των ξένων μπορεί να βοηθήσει πολύ και εσάς για να φανείτε πρώτα απ' όλα. Γιατί σίγουρα κάποιους καλαθοσφαιριστές, όχι προπονητές της εθνικής ομάδας, μπορεί να μην τους έχει δει καν ή να τους έχει δει λίγα λεπτά. Οπότε με περισσότερα λεπτά να βγάλει ένα πιο ασφαλές συμπέρασμα. Ναι. Εντάξει, η εθνική είναι κάτι που νομίζω όλοι οι Κύπροι θέλουν να αγωνιστούν. Ναι. Είναι κάτι διαφορετικό. Παίζεις για τη χώρα σου, η οποία είναι τιμή του κάθε Κύπρου καλαθοσφαιριστή να παίζει για τη χώρα του, που πιστεύω ότι είναι κάτι συναρπαστικό αυτό. Mm-hmm. Είναι κάτι που θα ήθελε οποιοδήποτε να είναι στην εθνική. Mm-hmm. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Εσύ, όπως είπες και πριν, η ΕΘΑ είναι μια νεανική ομάδα, δεν έχει κάποιον μεγάλο έτσι, σε ηλικία που μπορεί ενδεχομένως να δείξει κάποια πράγματα. Ναι, να συμβουλευτεί, να μιλήσει, μπράβο. Αυτό. Αυτό αν είχες ένα, θα το ήθελες να έχεις κάποιον στην ομάδα για να σε βοηθήσει σε κάποια πράγματα? Αλήθεια, γιατί όχι. Ναι, είναι κάτι το οποίο θα σε βοηθήσει προσωπικά στο πώς να βελτιωθείς, γιατί αυτός τα έχει περάσει, ξέρει τα λάθη, ξέρει τι μπορεί να βελτιωθεί περισσότερο στο να αποδίδεις περισσότερο στην ομάδα. Νομίζω είναι κάτι το οποίο
Έχουν οι περισσότερες ομάδες η αλήθεια και φάνηκε από τα αποτελέσματα αυτού. Για το φετινό πρωτάθλημα, πέρα από τη μείωση των ξένων, που τα συζητήσαμε, πώς το είδες, πώς σου φάνηκε η φετινή διοργάνωση? Εντάξει, είναι, βασικά ήταν και λίγο παράξενο, γιατί υπήρχε μείωση των ξένων, είδαμε περισσότερες Κυπρίους να παίζουν. Όπως είπα, εγώ είμαι υπέρ αυτό, στη μείωση των ξένων. Γιατί πιστεύω ότι αν δουλέψεις θα παίξεις και θα προχωρήσεις. Έτσι είναι το μπάσκετ, εγώ αυτό πιστεύω. Γενικά όμως πιστεύω ότι ήταν ωραίο πρωτάθλημα σχετικά. Είδαμε ντέρπι, είδαμε εκπλήξεις που μπορούσε να αλλάξει και λίγο τη βαθμολογία. Και εντάξει, αυτό. Ωραία. Όντως, ήταν ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα με αρκετές ανατροπές, οι οποίες νομίζω συνεχίζονται όσο περνάει και καιρός. Τα βλέπουμε και τώρα. Έπαιζε ο Κεραυνός με την ΑΕΚ στο τελικό. Οι περισσότεροι πιστεύαν ότι θα το κατακτήσει ο Κεραυνός το πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά το κατέκτησε το κύπελλο και παρ' όλα αυτά το κατέκτησε η ΑΕΚ. Συνεχίζουμε έτσι να μας εκπλήσει το πρωτάθλημα αυτό και θα συνεχίσει, πιστεύω, μέχρι το τέλος να πάει κάπως έτσι. Έχεις πρόβλεψη για τον πρωταθλητή φέτος? Η αλήθεια. Εντάξει, πιστεύω θα είναι μέσα στον Κεραυνό και στην ΑΕΚ. Αυτό εγώ πιστεύω. Τώρα στην τρίτη ή τέταρτη θέση δεν ξέρω το Αποέλιο Απόλλωνας ποιος θα μπει μέσα. Είναι από τα χέρια και των δύο ομάδων το τι θα εξελιχθεί. Αλλά όσον αφορά το πρωτάθλημα, πιστεύω ή ο Κεραυνός ή η ΑΕΚ θα είναι. Ωραία. Έχοντας την τριβή μέσα από το φετινό πρωτάθλημα, γιατί έπαιξε αρκετά λεπτά φέτος, ποιος ήταν ο παίκτης που αντιμετώπισες και σου προκάλεσε περισσότερη δυσκολία στο να τον μαρκάρεις? Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες, η αλήθεια. Θες να το περιορίσουμε σε Κύπριο? Εντάξει, ξένος είναι σίγουρα. Ένας που πολύ δύσκολος παίχτης, αλήθεια, είναι του Κεραυνού ο Ρόρι και ο Ροζέλ επίσης. Νομίζω αυτοί οι δύο είναι σε άλλο επίπεδο. Okay. Εντάξει, ναι, για τον Ρόρι τα έχω γράψει και τα έχουμε πει αρκετές φορές. Και συμφωνώ ότι είναι εξαιρετικός φέτος, αν και στο τελικό του κυπέλου τα χάλασε λίγο, αλλά γενικά είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης και πιστεύω ότι θα προχωρήσει και μακριά από την Κύπρο, θα πάει και σε μεγαλύτερα πρωταθλήματα, σε ψηλότερο επίπεδο. Εσύ θα ήθελες να πας σε ψηλότερο επίπεδο κάποια στιγμή, να βγεις έξω ίσως ενδεχομένως είτε στην Ελλάδα είτε κάπου αλλού? Εντάξει, αλήθεια τώρα δεν το έχω στο μυαλό μου, αλλά τώρα προσπαθώ να βοηθήσω την ομάδα μου, να πάρω κάποια εμπειρία της πρώτης κατηγορίας, να βελτιωθώ εγώ και μετά βλέπουμε. Αλλά είναι μέσους άμεσους, όχι άμεσους στόχους, στους μακροπρόθεσμους στόχους. Ίσως γίνει και αυτό. Ναι. Για να το κάνεις αυτό, τι πρέπει να γίνει όμως? Τι πρέπει να πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει? Καταρχάς, πρέπει να δουλεύεις. Πάνω απ' όλα πρέπει να δουλεύεις, δεν πρέπει να κάθεσαι. Και πιστεύω αυτό θα σε δικαιώσει στο μέλλον. Θα σε δικαιώσει, γιατί αν δουλεύεις, σε κάποια φάση θα βελτιωθείς. Έτσι είναι. Όχι μόνο στο μπάσκετ, αλλά και στη ζωή. Ακριβώς αυτό είναι. Δουλειά και όλα τα άλλα θα έρθουν από μόνα τους, που λένε και κάποιοι άλλοι. Να περάσουμε και στο κομμάτι του αναπτυξιακού. Ναι. Εντάξει, έχεις δει πώς είναι η λειτουργία του αναπτυξιακού, αφού τα έχεις περάσει πρόσφατα από αυτό το κομμάτι. Πιστεύεις ότι πρέπει να αλλάξει κάτι, ότι πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικά, ίσως να δοθεί ίσως παραπάνω σημασία στο αναπτυξιακό? Σίγουρα πρέπει να δοθεί σημασία, γιατί το αναπτυξιακό κομμάτι είναι πάρα πολύ βασικό για μένα, γιατί είναι εκεί που θα βγαίνουν σιγά σιγά οι παίχτες για να προχωρήσουν στην πρώτη κατηγορία. Οπότε πρέπει να δουλέψουν πάρα πολύ τα παιδιά εκεί. Δεν πρέπει να το παίρνουν σαν χόμπι. Όταν πας στα U18 πρέπει να αρχίσουν να καταλάβουν τι θέλουν. Και εγώ έτσι ήμουν, αυτό την εμπειρία μου λέω. Πρέπει να δοθεί ευκαιρίες και σε παιδιά που δεν παίζουν, γιατί και εγώ δεν έπαιζα αρκετές φορές. Σιγά σιγά πήρα κάποιο ρόλο. Και δουλειά. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι το αναπτυξιακό πρέπει να τροφοδοτεί παίχτες τις μεγάλες ομάδες. Εννοώ τις πρώτες ομάδες, τις αντρικές ομάδες.
Κάτι που εσείς το είχατε, είχατε πολλά παιδιά από την Ακαδημία σας και άλλες ομάδες το είχαν. Μάλιστα βλέπουμε την ΑΕΚ, η οποία έχει μέχρι και παιδί 14-15 χρονών μέσα στο ρόστερ, ο Μάξιμος ο Κουτούρης. Μπορεί να μην παίρνει πολλά λεπτά συμμετοχής, μπορεί να μην παίζει πολύ, αλλά σε ηλικία 15 χρονών νομίζω σπάνια βλέπουμε πλέον Κύπριο στην πρώτη κατηγορία. Εντάξει, το ότι είναι ο μικρός μέσα στην ΑΕΚ τον τιμάει πρώτον. Δεύτερον, μαθαίνει από πιο μεγάλους, όπως είπαμε, έμπειρους, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί παίχτες. Και αυτό νομίζω ότι θα τον βοηθήσει στο να μπορεί να σιγά σιγά στο μέλλον να κερδίσει και μια θέση στην ομάδα. Mm-hmm. Αυτό. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν παίχτη σε τέτοια ηλικία να, είναι, να κάνει όσο προπονήσεις, δεν μιλούμε να αγωνίζεται, πόσο μάλιστα να αγωνίζεται. Δίπλα σε ονόματα όπως είναι ο Ανδρέας Σιζόπουλος ή οι ξένοι της ΑΕΚ, οι οποίοι και αυτοί δίνουν τη δική τους την όθηση και τις δικές τους γνώσεις. Και το συζητήσαμε και πριν, θα ήταν καλό κάθε ομάδα να έχει έναν τέτοιο παίχτη μεγάλης ηλικίας εννοώ σε μια ομάδα, ώστε να μπορέσει να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Πες μας τώρα εσύ, έχοντας την εμπειρία από την πρώτη κατηγορία, αν σου ερχόταν πρόταση για τη δεύτερη πάλι, θα επέστρεφες? Όχι, γιατί η αλήθεια είναι η διοίκηση της ΕΘΑΣ είναι εξαιρετική και με βοηθάει πάρα πολύ. Ο Νικόλας, ο κύριος Πανίκος, η Μαρία είναι δίπλα μου και με βοηθάνε εξαιρετικά, μπορώ να πω. Έχω μια εξαιρετική σχέση. Η αλήθεια είναι ότι όχι, δεν θα επιστρέφω στη β' κατηγορία. Εντάξει, μιλώ για τώρα. Μπορεί να γίνω σε 2 χρόνια, σε 3 χρόνια. Μπορεί να σου λέγανε από την ΕΔΕ, σταματάμε τη συνεργασία μας, ψάξε ομάδα. Και έρχονταν μια ομάδα από τη δεύτερη κατηγορία και σου λέγε, σε θέλουμε. Θα το έκανες? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω σε 2-3 χρόνια τι θα γίνει, η αλήθεια. Αλλά δεν νομίζω. Δεν νομίζω να επιστρέφω στη β' κατηγορία. Ωραία. Εντάξει, είναι δύσκολο, ειδικά όταν το έχεις ζήσει, επειδή, δηλαδή το πέρασες μια φορά. Επειδή πήγαμε ένα βήμα πιο ψηλά, όταν θα πάμε ξανά κάτω, θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε πιο ψηλά. Αυτό. Εντάξει, είναι λογικό, έχεις βάλει ένα στόχο, ναι. Θέλεις πλέον να καθιερωθείς στην πρώτη κατηγορία και είναι λογικό. Αυτό πλέον εξαρτάται από σένα, αν θα μείνεις εκεί ή όχι, όπως είπες με τη δουλειά που θέλεις να βάλεις στο γήπεδο. Έχει τύχει να έχεις κάποιο προπονητή, δεν θέλω να μου τον ονομάσεις, να έχεις κάποιο προπονητή που να έδειχνες εσύ ότι προσπαθείς, αλλά να μην σε ανταμείβει. Ενώ να μην σε βάζει, να μην σε χρησιμοποιεί, να σου λέει εντάξει, περίμενε τον επόμενο παιχνίδι και να μην το έκανε. Σου έχει τύχει ποτέ αυτό? Όχι, δεν μου έχει τύχει αλήθεια, αλλά και να μου τύχει, ναι. Πιστεύω κάθε προπονητής έχει τους λόγους του, τι πιστεύει, τι κάνει, τι πιστεύει αυτός ο ίδιος προσωπικά. Μπορεί, ας πούμε, να μην πιστεύει στον Κυριακίδη, στο Χ Κυριακίδη τώρα. Μπορεί να πιστεύει σε κάποιο άλλο παιδί, οπότε να το βάζει αυτό. Εμείς δεν πρέπει να τα βάλουμε κάτω, προχωρούμε, συνεχίζουμε και αποδεικνύουμε το αντίθετο. Μπράβο, μ' αρέσει η απάντηση σου. Μιχάλη, ποιο ήταν το ιδανικό σου? Μάικλ Τζόρνταν. Μάικλ Τζόρνταν. Τι σου άρεσε πάνω του, τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι... Είναι ένας παίχτης με ένα χαρακτήρα ο οποίος πολλοί κόσμος δεν το καταλάβει, αλήθεια. Έχει κάνει τα πάντα αυτούς τους άνθρωπους στον μπάσκετ, η αλήθεια. Όπως να του λένε, ας πούμε, οι άλλοι ότι δεν μπορεί να το κάνεις αυτό και να μπαίνει μέσα και να το κάνει απευθείας. Επίσης, το άλλο μου ιδανικό είναι ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός παίχτης, ήταν ένας εξαιρετικός παίχτης, το οποίος πασκετικά IQ πολύ ψηλό και μου αρέσει αφάνταστο αυτός ο παίχτης. Πιστεύεις, μάλλον έχεις προσπαθήσει να πάρεις στοιχεία από αυτούς στο παιχνίδι σου? Εντάξει, είναι δύσκολο γιατί είναι σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο και οι 2 παίχτες. Αλλά προσπαθώ να μαθαίνω, να βλέπω και να προχωράω με τα διάλειμματά μου. Εντάξει, γιατί σίγουρα πέρα από τις προπονήσεις κάνεις και κάποιες ατομικές προπονήσεις για να βελτιώσεις την τεχνική σου κλπ. Τι πιστεύεις ότι θα ήθελες να διορθώσεις στο παιχνίδι σου? Εντάξει, σίγουρα στο να βελτιώσεις το παιχνίδι σου, το παιχνίδι μου, να παίρνω περισσότερες, πιο σωστές αποφάσεις, σίγουρα.
να βοηθήσω την ομάδα περισσότερο όσο μπορώ και εγώ. Και όλα βασικά. Όλα. Mm-hmm. Όλα. Έχω στόχο να τα βελτιώσω όλα. Εντάξει, είναι καλό να βάζουμε μικρούς στόχους, δηλαδή κάνω αυτό λάθος, θέλω να το φτιάξω. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Σίγουρα, λίγο η τρίπλα, λίγο οι βολές. Mm-hmm. Πονεμένοι αυτοί οι βολές, όχι για σένα. Γενικά βλέπω φέτος... χάνονται παιχνίδια οι βολές, ναι, αλήθεια. Ναι. Είναι αλήθεια ότι βλέποντας κάποια παιχνίδια φέτος, κάποιοι Κύπροι καλαθοσφαιριστές που θα μπορούσαν να είχαν πετύχει καλύτερα ποσοστά βολών δεν το έχουν κάνει και ενώ τους βλέπω ότι το δουλεύουν τελικά μένουν, ξέρεις, δεν βελτιώνονται πολύ. Αυτό είναι, πιστεύεις, είναι θέμα δουλειάς, σίγουρα είναι θέμα δουλειάς, αλλά γιατί πιστεύεις ότι δεν υπάρχει αυτή η βελτίωση που θα περίμενε κάποιος καλαθοσφαιριστής? Γιατί πιστεύω είναι θέμα των κεφάλων εκείνη την ώρα. Μπορεί να χωθεί, μπορεί να σκεφτεί κάτι άλλο εκείνη την ώρα και να μην μπει μέσα η βολή. Mm-hmm. Άρα είναι η συγκέντρωση. Το α και το μέγα ενός καλαθοσφαιριστή να είναι συγκεντρωμένος μέσα στα λεπτά που βρίσκεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ακριβώς. Πολύ σημαντικό. Ειδικά και αν είναι κρίσιμη βολή, mm-hmm. η οποία μπορεί να σου δώσει το προβάδισμα ή το παιχνίδι. Αυτό. Ναι. Και δεν είναι μόνο η βολή. Εγώ όταν λέω για τη συγκέντρωση μιλώ γενικότερα. Ναι. Γιατί και μέσα στο παιχνίδι αποφεύγεις να κάνεις λάθη, ναι, δίνεις πιο σωστές πάσεις, άρα κάνεις καλύτερες επιλογές. Αυτά που έλεγες πριν εσύ. Άρα νομίζω ότι το κομμάτι της συγκέντρωσης είναι αυτό που θα πρέπει κάποιος να αφοσιώσει περισσότερο χρόνο για να το αξιοποιήσει σωστά. Και στο σωστό timing θα λέγαμε από τον Ροζέλ που πάει στους 5 προσωπικούς. Αλλά ο Κυριακίδης ξαναβρίσκει το τρίποντο. Ξέρω ότι κάνεις και μαθήματα προπονητικής. Ναι. Αυτό πώς προέκυψε? Εντάξει, είσαι νεαρός, συνήθως τόσο νεαροί ηλικία δεν το σκέφτονται. Ναι, η αλήθεια είναι ότι λόγω του κορονοϊού τώρα τα μαθήματα γίνονται online. Και αυτό με βοηθάει πάρα πολύ γιατί μπορώ να το συνδυάσω. Και ίσως αυτό μπορεί να ασχοληθώ και με το μέλλον αυτό. Δεν ξέρω ακόμη, είναι γρήγορα αυτό. Αλλά εντάξει, το κάνω και μου αρέσει η αλήθεια. Κάνοντας αυτά τα μαθήματα, βλέπεις τον εαυτό σου να βελτιώνεται και σαν παιχτής? Σίγουρα μαθαίνεις αρκετά πράγματα τα οποία δεν τα ήξερες από πριν και το βάζεις μέσα στο μυαλό σου τι έκανα λάθος και πώς να το διορθώσω. Και ναι, η αλήθεια ναι. Επίσης βοηθάει και, πιστεύω δηλαδή, ότι βοηθάει και, και την ώρα του παιχνιδιού. Όταν είσαι μέσα στο παιχνίδι, βλέπεις πώς τεινώνται οι παίκτες σου. Έχεις στο μυαλό σου βέβαια το σύστημα του προπονητή, ναι. Αλλά νομίζω ότι σε κάνει πιο υπεύθυνο εκείνη την ώρα, ξέροντας το που κατευθύνεται ο κάθε παίκτης και ξέρεις που πρέπει να περάσει την μπάλα. Ναι. Ισχύει, yeah, αυτό? Ναι, ναι, ισχύει. Ωραία. Είναι ωραίο να ασχολείσαι με την προπονητική, ένα παίκτη και σε νεαρή ηλικία όπως εσύ. Θα ήθελες να αναλάβεις έτσι σε κάποια φάση κάποια ακαδημία ή κάποιους μικρούς να... Η αλήθεια είναι, το σκέφτομαι αυτό όταν τελειώσω αυτό το course της προπονητικής. Θα το ήθελα πολύ, με ευχαριστεί αλήθεια, γιατί είναι κάτι καινούργιο για μένα, οπότε θα έχω όρεξη για δουλειά, για... να μιλήσω με τα παιδιά, να θα με ρωτήσουν για αυτά πράγματα, πώς πάω σαν παίχτης, θα τους μιλήσω και νομίζω μου ταιριάζει αυτό. Mm-hmm. Κάνεις τέτοιες επαφές τώρα, δηλαδή μπορεί να πας σε μια προπόνηση της ΕΘΑ τους μικρούς να τους δεις? Όχι ακόμα η αλήθεια, γιατί έχω και το πανεπιστήμιο, έχω και το προπονητική τώρα, τώρα τελειώσαμε το μπάσκετ, είμαι λίγο πιεσμένος τώρα, αλλά θα το κάνω γι' αυτό. Mm-hmm. Ναι, είναι ενδιαφέρον, γιατί τα παιδιά δίνουν μια... Έχουν ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης του πώς είναι το μπάσκετ και όταν τους μιλάς και τους εξηγείς μια σουτ, πώς κάνεις το σουτ, πώς κάνεις την τρίπλα, μπορεί να σου πουν κάτι το οποίο να σε ξαφνιάσει. Και έχει τύχει σε μένα πολλές φορές. Εντάξει, εγώ δεν έχω ούτε πτυχίο προπονητικής, έχω ούτε τίποτα. Απλά μου αρέσει το μπάσκετ. Αλλά έχει τύχει να μιλήσω με παιδάκια και να μου πουν πράγμα που λέω: κοίτα να δεις τώρα τι μου είπε εδώ ο μικρός. Και εγώ δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Έχει πολύ ενδιαφέρον, νομίζω. Ναι, θα είναι μια καλή παρόντριση για όλους να ασχοληθούμε με αυτό το κομμάτι κάποια στιγμή. Ναι, αλήθεια ναι, γιατί τα παιδιά είναι και το μέλλον. Η αλήθεια, οπότε το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να τα κρατήσεις στο μπάσκετ. Ακριβώς. Να τα κρατήσεις εκεί. Ναι. Οπότε θα βρεις κάποιους τρόπους στο να κρατήσεις τα παιδιά, να δεις το μέλλον. Μπορεί κάποιος να το πάρει επαγγελματικά. Κάποιος να το έχει για χούμι.
Ναι. Τα κερδίζουμε και τα δύο όμως, γιατί στο τέλος ο ένας μπορεί να γίνει φίλαθλος, ο ένας να γίνει επαγγελματίας. Μπράβο. Αυτό που λέω σε πάρα πολλές εκπομπές το έχω πει. Οι ακαδημίες δεν θα βγάλουν top class παίχτες όλες, σίγουρα. Θα βγάλουν παίχτες, θα βγάλουν και φίλαθλους όπως είπες, θα βγάλουν και πιθανόν και δημοσιογράφους. Και προπονητές μπορεί. Προπονητές. Και διαιτητές, γιατί όχι. Ναι, βέβαια, που χρειαζόμαστε. Ναι, αλήθεια. Έχουμε. Μπορεί αυτές οι ακαδημίες να προσφέρουν σε πολύ επίπεδη επιφάνεια. Οπότε θα είναι πολύ όμορφο αυτό να το δούμε κάποτε. Ευρωλίγκα παρακολουθείς? Λίγο. Λίγο. Γιατί λίγο? Εντάξει, είπα στο λόγο στο, ναι, τα μαθήματα. Έχουμε μαθήματα αρκετά τώρα. Προσπαθούμε, έχουμε και τις εξετάσεις. Ποια είναι η ομάδα σου? Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός. Ναι, αφού μου πεις Διαμαντίδης πριν, δεν πρέπει να το καταλάβω. Ναι. Πώς τον βλέπεις φέτος? Τι? Πώς τον βλέπεις φέτος τον Παναθηναϊκό? Εντάξει, έχει γίνει μια αλλαγή προπονητή. Προσπαθούν να προσαρμοστούν και αυτά τα παιδιά. Ήδη είδαμε και μια μεγάλη μεταγραφή του Χεσόνια, ο οποίος για μένα είναι εξαιρετικός παίχτης, μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, σχετικά νομίζω για μια καινούργια ομάδα Παναθηναϊκού καλά τα πήγε, μπορούσε και καλύτερα και πιστεύω με τη νέα χρονιά θα είναι πολύ πιο δυνατή. Εγώ πιστεύω ότι, εντάξει, κακώς έγινε αυτή η αλλαγή του προπονητή για μένα. Ο Γιώργος Βόβορας που ήταν στον Παναθηναϊκό, τον είχαμε δει και εδώ στην Κύπρο. Στο Αποέλα. Στο Αποέλ, μπράβο, είχε πάρει και το... Είναι ο τελευταίος που έχει πάρει τρόπαιο με το Αποέλα. Το κύπελο. Αφού από τη στιγμή που τον βάλαν σε αυτή την θέση, γνωρίζοντας ότι το budget θα είναι μικρό, θα έπρεπε να τον αφήσουν να τελειώσει και το έργο του. Δεν θα έπρεπε να φύγει. Σίγουρα. Και εγώ αυτό πιστεύω, απλώς η διοίκηση αυτό αποφάσισε. Ναι. Για το Χεζόνια τώρα που πήγε στον Παναθηναϊκό, είναι ένας τρομερός παίκτης, εννοείται. Πίστευες ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει μια μεταγραφή τέτοιου επίπεδου τώρα, φέτος? Όχι, αλήθεια δεν το πίστευα. Αλλά έχει γίνει αυτό. Εντάξει, ο Χεζόνιας είναι ένας εξαιρετικός παίκτης που από ό,τι βλέπουμε έχει αλλάξει και λίγο τον τρόπο σκέψης του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Παίρνει πάρα πολλές προσπάθειες στο παιδί, σκοράρει. Από ό,τι έχουμε δει, έχουν στο αεροδρόμιο έχει βγουν και ο παδί του Παναθηναϊκού και κάνανε και του φωνάζανε. Ξέρω εγώ, ο άνθρωπος είπε πρώτη φορά βλέπει τέτοιο πράγμα. Νιώθει σπίτι του ήδη στην Ελλάδα. Που πιστεύω είναι κάτι εξαιρετικό, όχι μόνο για τη Χεζόνια, για οποιοδήποτε παίχτη να του κάνουν τέτοιο πράγμα. Τέτοια υποδοχή. Ναι, βέβαια. Και πόσο μάλιστα τώρα που ήταν και καιρός κορονοϊού και πήγαν σχεδόν 3.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού, αν δεν ήταν ο κορονοϊός, ποιος ξέρει πώς θα ήταν εκεί στο αεροδρόμιο. Αλήθεια, ναι. Έχει και κάποιες ιστορίες ωραίες με το Χεζόνια, με την Ιωάννα την Μαλέσκου. Δεν φαντάζομαι τις διάβασες. Ναι, τις διάβασες. Προσπαθούν να το κρατήσουν με αυτόν τον τρόπο στο Παναθηναϊκό. Είναι ωραία αυτά. Ναι, ναι. Είναι ωραία γιατί τα διαβάζεις και χαίρεσαι που τα διαβάζεις, είτε είσαι Παναθηναϊκός είτε οτιδήποτε άλλη ομάδα για να είσαι. Δεν παίζουν ρόλο οι ομάδες αυτό. Γιατί γίνεται μια ωραία ιστορία γύρω από τον μπάσκετ, το οποίο δίνει περισσότερο ενδιαφέρον στο άθλημα, έτσι. Και νομίζω ότι αυτό είναι στο τέλος της ημέρας που κρατάει τους οπαδούς κοντά στο άθλημα. Αλήθεια, ναι. Η αλήθεια είναι αυτό, γιατί... Εντάξει, μπορεί φέτος ο Παναθηναϊκός να μην ήταν ο Παναθηναϊκός που ήταν πριν 5-10 χρόνια, αλλά είναι εκεί, το παλεύει, προσπαθεί και βλέπουμε και κάποια, πώς να το πω, κουτσομπολιά, τα οποία τραβάνε πολύ κόσμο. Άσχετο, εντελώς άσχετο, μου ήρθε τώρα η ερώτηση. Έχει κάποιο προπονητή που θα ήθελες να δουλέψεις κάποια φάση στο μέλλον μαζί του? Ίσως, ναι. Να... Θες να μας το πεις? Εντάξει, έχω δουλέψει μαζί με αυτόν τον άνθρωπο, η αλήθεια. Θα ήθελα να δουλέψω και στο μέλλον, μακάρι, με τον κόσμο του Μιχάλη Τσαγκαρίδη. Ωραία. Από ξένους, έτσι, κάτι που θα ήθελες αυτόν τον προπονητή, ας πούμε, θέλω να με καθοδηγήσει? Τι εννοείς? Ξένο προπονητή, εξωτερικό. Εντάξει, όλοι το ξέρουμε αυτό. Ο Μπράντοβιτς είναι ένας μεγάλος προπονητής. Έχει κάνει το κατόρθωτο άνθρωπος.
Στο μέλλον δεν ξέρεις πότε θα γίνει. Στο εύχομαι. Μιλούσα σήμερα με τον Γιάννη τον Γιαννούλη, ο οποίος ήταν υπό τις οδηγίες του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό το 2001-2002 νομίζω. Και λέγοντας μου για τον Ομπράντοβιτς, είπε ότι αυτό που έκανε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν να παίρνει τους παίχτες και να τους δείχνει ό,τι πρέπει να ξέρει το παιχνίδι στις προπονήσεις. Την ώρα του αγώνα δεν σου λέει τίποτα. Λέει, σου έχω πει τι πρέπει να κάνεις, μπες μέσα, κάνε το. Δηλαδή, θεωρούσε τον προπονητή, όπως μου το είπε συγκεκριμένα ο Γιαννούλης, προπονητής ποδοσφαίρου. Που κάθεται στον πάγκο, δεν έχει κάτι άλλο να κάνει, άρα περιμένει να δει αν θα εφαρμοστούν αυτά που έχει ζητήσει. Εσύ θα ήθελες να έχεις έναν τέτοιο προπονητή ή θέλεις τον προπονητή σου να είναι εκεί και να σου λέει συνέχεια, να σε ψυχώνει, να σε βοηθάει, να σε καθοδηγεί? Εντάξει, η αλήθεια είναι εντάξει, τώρα που είμαι μικρός και εγώ δεν έχω εμπειρία. Προτιμώ το δεύτερο, να είμαι κάποιος να με καθοδηγεί, να με βοηθάει. Αλλά όταν πάρεις την εμπειρία, νομίζω αυτό πρέπει να γίνεται. Mm-hmm. Ναι. Είναι έτσι. Ο Μπράντοβιτς, ο οποίος, εντάξει, σίγουρα όλοι οι προπονητές προσπαθούν να φτάσουν σε εκείνο το σημείο, αλλά καταλαβαίνεις ότι μέσα στο παιχνίδι είναι έτσι η δουλειά του προπονητή που δυσκολεύεται να απλά να κάθεται και να βλέπει. Πρέπει να μιλάει και να κάνει κάτι. Θα τα δεις και εσύ στο μέλλον. Για τρεις είναι ο Κυριακίδης, θα ευστοχήσει. Ας επιστρέψουμε λίγο στο Κυπριακό πρωτάθλημα. Εφημολογείται ότι υπάρχει περίπτωση του χρόνου να έχουμε περισσότερες ομάδες. Από 10 μέχρι 12 έχουμε ακούσει. Αυτό πιστεύεις ότι θα βοηθήσει την ανάπτυξη του πρωταθλήματος? Σίγουρα, όσο περισσότερες ομάδες, τόσο παραπάνω και Κύπριους παίχτες θα έχει κάθε ομάδα. Θα έχουν παραπάνω ευκαιρίες, θα μεγαλώσουν και οι ακαδημίες. Πιστεύω ότι με το να υπάρχει ποικιλία στην πρώτη κατηγορία ομάδων, θα είναι και πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Δεν θα ξέρεις ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Θα είναι πάρα πολλοί, θα έχουν τα σκαμποανεβάσματα τους όλοι. Οπότε πιστεύω θα είναι κάτι πολύ καλό. Θα μεγαλώσει και η διάρκεια του πρωταθλήματος. Ακριβώς, θα μεγαλώσει και η διάρκεια του πρωταθλήματος. Περισσότερα παιχνίδια στους νέους παίχτες. Θα είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Mm-hmm. Και ίσως βελτιωθεί και το επίπεδο. Ναι, σίγουρα. Θα βοηθήσει πάρα πολύ η αύξηση του πρωταθλήματος. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να ξεφύγουμε από αυτόν τον αριθμό του μονού ώστε να έχει μια ομάδα ρεπό. Γιατί όπως και να το κάνεις, όταν έχει μια ομάδα ρεπό, μπορεί να υπάρξουν κάποια προβλήματα του τύπου ότι μπορεί να πέσει μέσα στις γιορτές το ρεπό της, ναι, και να παίξει μετά από 15 μέρες, ξέρω. Ακριβώς. Εγώ, που δεν είναι καλό για μια ομάδα. Κάτι άλλο, εσύ το έκανες. Ήσουν στην πρώτη κατηγορία, στην Ομόνια, έφυγες, πήγες στον Αχιλλέα σε μια ηλικία 20-19, πόσο χρόνο ήσουν? Όταν έφυγα από την πρώτη κατηγορία, από την Ομόνια. Ναι, από την Ομόνια πήγες στον Αχιλλέα. Εκεί ήμουν 20-21 χρονών. Θα το πρότεινε σε κάποιο άλλο παίχτη, ενώ πιο μικρό, 18 χρονών, να πάει στη δεύτερη κατηγορία και να πάρει χρόνο συμμετοχής και να επιστρέψει? Ναι, η αλήθεια θα το πρότεινα να πάει κάποιος στη β' κατηγορία. Θα πάει σε μια καλή ομάδα η οποία μπορεί να το βοηθήσει, να βελτιωθεί ο ίδιος, έτσι ώστε να μπορεί να πιάει κάποια βάση και να μπορεί να πάει στην πρώτη κατηγορία το παιδί για να πάρει τις ευκαιρίες του. Και ένα κομμάτι ακόμα που δεν το αγγίξαμε και θα ήθελα να το συζητήσουμε αφορά το κομμάτι του στρατού. Πολλές φορές το έχουμε συζητήσει πως αυτός, αν και έχει μειωθεί πλέον η θητεία, αλλά αυτό το κενό που δημιουργούσε ο στρατός και μετά οι σπουδές έκανε αρκετά κακό στην καλαθόσφαιρα και σε κάποιους παίκτες που ήθελαν να προχωρήσουν. Κάποιοι το παρατούσαν κιόλας στο άθλημα για αυτούς τους σκοπούς. Εσύ ποια είναι η άποψή σου πάνω σε αυτό το κομμάτι? Εντάξει, εγώ προσωπικά δεν έχω κάνει καν στρατό. Αλλά αν θέλει κάποιος όντως να το πάρει φουλ επαγγελματικά, ο στρατός θα τον κρατήσει λίγο πίσω η αλήθεια. Γιατί δεν θα πηγαίνει αρκετές προπονήσεις, θα είναι κουρασμένος, θα είναι και 18-19 χρόνων, ο οποίος θα θέλει και άλλα πράγματα να κάνει σε αυτήν την ηλικία. Οπότε θα δυσκολευτεί πολύ να το συνδυάσει. Και φεύγουν κιόλας μετά για τις εξετάσεις τους, 4 χρόνια εξετάσεις. Μπορεί να πάνε σε μια χώρα όπως η Αγγλία που πάνε οι περισσότεροι από την Κύπρο, που δεν έχει μπάσκετ στην ουσία. Οπότε εκεί γίνεται ένα μεγάλο χάσμα. Και μετά σταματάνε τον μπάσκετ οι περισσότεροι και ασχολούνται με το επάγγελμα που σπουδάζουν.
τι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει για να μην γίνεται αυτό? Εντάξει, το να μην πηγαίνει στρατό. Όχι, εντάξει, το μιλώ. Να μην πα στρατό, θα πα στρατό. Αλλά για μετά, για τις σπουδές και όλα αυτά, υπάρχει κάποιο τρόπο. Πρέπει να βρουν κάποιον τρόπο να το συνδυάζουν. Δηλαδή, υπάρχουν υποτροφίες να πάει και στην Αμερική, υπάρχει και η Ελλάδα, υπάρχει και η Κύπρος που έχει αρκετά καλά πανεπιστήμια. Μπορούν να το συνδυάζουν, αλλά εντάξει, δεν είναι εύκολο. Να σπουδάζει και ταυτόχρονα να παίζει και μπάσκετ. Αλλά είναι μια θυσία 4 χρόνων. Ακριβώς. Η οποία είναι δύσκολη. Μπορεί να μην φαίνεται σε κάποιους, αλλά είναι πολύ το διάστημα. Το έχουμε ζήσει όλοι εμείς, σαν τον καιρό το 1821 που πηγαίναμε σε πανεπιστήμιο, ξέραμε. Εντάξει, Μιχάλη, αυτά από μένα. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο, κάτι που δεν είπαμε ή κάτι που θέλεις εσύ να προσθέσεις. Εντάξει, η αλήθεια να. Να πούμε ότι στον κόσμο να καμπάει γερά με το κορονοϊό αυτόν, να φύγουμε όλα, να μπούμε στους κανονικούς ρυθμούς και εύχομαι το καλύτερο σε όλους.